ας ηρεμήσουμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει σε μια άλλη μέρα από την προηγούμενη Κυριακή. Καταλάβετε όλοι ότι η δαμόκλειος πάθη του Brexit επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και επικρέμεται όχι από λάθη ή αυλεψίες πολιτείας, αλλά επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, οι παράγοντες του ποδοσφαίρου, δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Και αντί εμείς ως πολιτικό σύστημα εν συνόλο να τους φέρουμε από τον ευθυνό τους, καθόμαστε και σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις. Θέλουμε να γίνει καθάρισμα, να ξεβρωμήσει το ποδόσφαιρο. Είμαστε στο πλευρό σας, αλλά να γίνουν πραγματικές κινήσεις. Γιατί έχουμε δει να διακόπτεται και άλλες φορές το πρωτάθλημα. Έχουμε δει να βγαίνει στην επιφάνεια η Παράγκα. Τι έγινε με την Παράγκα, κύριε Υπουργέ? Τι έγινε με την εγκληματική οργάνωση? Με τι έγινε με αυτούς? Τίποτα απολύτως. Και τώρα διακόπτεται το πρωτάθλημα για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τον ντάμπλου. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ όλο τον πρώτο γύρο χωρίς φιλάθλους στην Τούμπα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και προηγούνταν στο πρωτάθλημα και έρχεται η ομάδα του Ολυμπιακού στην Τούμπα και παραβιάζοντας όλον τον ΚΑΠ, και αντί να τιμωρηθεί αυτός ο οποίος παραβίασε τους κανόνες, τιμωρείται η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δείχνουμε με το δάχτυλο τους υπαίτιους της κακοδαιμονίας του ποδοσφαίρου, που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αποτελούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και να τους ζητούμε και να απαιτούμε από αυτούς τις ελάχιστες δεσμεύσεις για να προχωρήσουμε μπροστά. Γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς εξαιτίας των συμπεριφορών τους. Θα μείνουμε στο